Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σήμερα ευτυχώς ξεκινάμε καλά και θα αναφερθούμε σήμερα σε ένα θέμα το οποίο είναι τόσο φιλοσοφικό, αν μου επιτρέπετε την έκφραση, όσο και ηθικό, αλλά και πρωτίστως σε τελική ανάλυση πραγματικό για τον τόπο μας. Η υπόθεση δεν μπορεί να είναι τίποτα άλλο παρά τα οικονομικά της χώρας. Αλλά θα ήθελα, πριν φτάσουμε στις λεπτομέρειες των οικονομικών δεδομένων όπως εξελίχθησαν τα τελευταία 15 χρόνια, πρωτίστως από την εποχή που η χώρα μας μπήκε στην κοινή αγορά και που ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας επί 10 χρόνια περίπου το ΠΑΣΟΚ και άλλα 4-5 η Νέα Δημοκρατία με το μικρό διάστημα της οικουμενικής κυβερνήσεως, να αναφερθώ στο καθαρός, αν θέλετε, νομικό και φιλοσοφικό θέμα της υποθέσεως, τη βάση μιας νομικής αρχής που οι πάντες, όσοι από εσάς είστε νομικοί, δικηγόροι, δικαστές, εισαγγελείς, αν με ακούει κανένας, το no bis in idem. No bis, όχι δύο φορές, bis δύο, in idem στο ένα. Δηλαδή δεν μπορεί κάποιος να αποζημιώνεται δύο φορές για το ίδιο πράγμα. Αυτό το καθαρό θέμα του δικαίου, το οποίο είναι υπόθεσης συνειδήσεως του κάθε ατόμου και της απλής λογικής. Δεν πρέπει να είναι κανένας ειδικός νομικός για να δέχεται ότι αν εγώ σας πάσω το ποτήρι σας, κυρίες και κύριοι, ότι δεν μπορώ παρά να σας το αποζημιώσω μία φορά. Δεν μπορώ να μου ζητάτε να σας αποζημιώσω αυτή τη ζημιά δύο φορές. Θα δούμε παρακάτω στη συνέχεια της εκπομπής ότι αυτό το τόσο απλό πράγμα, το οποίο είναι θέμα ηθικής τάξης από πλευράς φιλοσοφικής, ο Σοκράτης έμεινε στην ανθρωπότητα, όπως τόσες φορές έχουμε πει, για το θέμα της ηθικής. Αυτό λοιπόν το θέμα της ηθικής τάξης δεν ετηρήθη από το δημόσιο και πρωτίστως θα δούμε ότι δεν ετηρήθη και από μια πλειάδα ανθρώπων οι οποίοι διετέλεσαν διοικητές Τραπέζης Ελλάδος, υπουργοί, πρωθυπουργοί και όλους αυτούς οι οποίοι επί τόσα χρόνια κυβερνούν αυτόν τον τόπο, καθών χρόνων τον κυβερνούν. Θα ήθελα να παρακαλέσω, κάποιος έχει ξεχάσει εδώ το κλιματισμό και η ζέστη είναι αφόρητος. Είναι τα φώτα, κυρίες και κύριοι, που είναι πάρα πολύ δυνατά. Λοιπόν, σε αυτό το θέμα σήμερα η πατρίδα μας έχει το μεγάλο πρόβλημα, στο θέμα το οικονομικό. Άκουσα προημερών την κυρία Κανέλη σε αυτή την ωραία εκπομπή που έχει κάθε πρωί και είχε εκεί διαφόρους φορείς, μεταξύ των οποίων αντιμετώπισε και το θέμα της γεωργίας, το θέμα του Βάμβακος και ούτω καθεξής, και ακούστησαν παρατράγουδα πολλά. Πολλά ήσαν έτσι, άλλα δεν ήσαν έτσι. Η τελική κατάληξη είναι ότι πολλοί άνθρωποι ισχολούνται με ένα θέμα το οποίο δεν εγνώριζαν, που είναι και το σύνηθες φαινόμενο στην πατρίδα μας, διότι ουδής μπαίνει στον κόπο, έστω και σε όποιο σημείο ενός θέματος μπορεί να εμβαθύνει και να βγάλει ορισμένα συγκεκριμένα αποτελέσματα. Ορισμένα συγκεκριμένα, αν θέλετε, συμπεράσματα, τα οποία είναι τόσο συγκεκριμένα, τόσο λογικά, τόσο αριθμητικά και τόσο επιστημονικά, στο οποίο να μην επιδέχονται διάλογο. Διότι από τη στιγμή που κάποιος λέει την άποψή του για ένα θέμα, απόψεις μπορεί να έχει κάποιος πολλές. Παραδείγματος χάρη, σας έχω εδώ, θα έρχω αργότερα σε αυτό, τι να πεις το αυτό, σας το δείχνω κιόλα, είναι Τράπεζα της Ελλάδος, προσέξτε, έκθεση του διοικητή. Και το είπα στην Τράπεζα της Ελλάδος, λέω με συγχωρείτε. Ή θα λέτε Τράπεζα της Ελλάδας, έκθεση του διοικητή, ή θα λέτε Τράπεζα της Ελλάδος και έκθεση του διοικητού. Ναι, λέει, ξέρετε, λέει, επειδή ο τίτλος είναι έτσι. Μα τι θα πει ο τίτλος, αφού ο τίτλος είναι έτσι, τότε γράψτε έκθεση του διοικητού. Τι θα χάνατε δηλαδή.
επειδή ο κύριος Καραμαλής, ο κύριος Δράλης απεφάσισαν ένα πρωί να διαλύσουν τη γλώσσα μας, πρέπει εσείς αυτό να το τηρείτε. Εν πάση περιπτώσει. Εδώ λοιπόν έχουμε τα επίσημα στοιχεία της Τραπέζης Ελλάδος, πώς εξελίχθη το δημόσιο χρέος τόσο από πλευράς εσωτερικής όσο και από πλευράς εξωτερικής. Είναι ένα έγγραφο της Τραπέζης Ελλάδος. Από τη στιγμή λοιπόν που λέω σε κάποιον συνομιλητή μου, ειδού κύριε τι λέει η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Στατιστική Υπηρεσία, αυτό δεν επιδέχεται συζήτηση. Βεβαίως θα μπορούσε να πει, ξέρεις, δεν είναι κόμμα τόσο, είναι κόμμα τόσο πιθανός, αλλά η ουσία παραμένει. Θυμάμαι λοιπόν ότι στο θέμα της κυρίας Κανέλης ήταν και το θέμα του Βάμβακος. Και σε τελική ανάλυση θα τα βρούμε μπροστά μας, κυρίες και κύριοι. Θα έχουμε ταραχές, διότι σήμερα τα πράγματα δεν βγαίνουν. Το καλαμπόκι σήμερα πωλείται στη χώρα μας αυτή τη στιγμή που μιλάμε γύρω στις 45 δραχμές, αλλά το κόστος είναι πάνω από 50. Δηλαδή ο παραγωγός μπαίνει μέσα. Σε τελική ανάλυση η κοινωνία μας περιστρέφεται γύρω από το οικονομικό θέμα. Αυτό το οικονομικό θέμα είναι που απασχολεί τους πάντες και τα πάντα. Στα νοσοκομεία έχουμε ασθενείς στους διαδρόμους διότι δεν έχουμε λεφτά να φτιάξουμε άλλα νοσοκομεία. Τα πανεπιστήμια κλείνουν διότι δεν έχουμε λεφτά να δώσουμε στα πανεπιστήμια. Οι συνταξιούχοι βρίσκονται σε αυτό το κατάντημα διότι δεν έχουμε λεφτά να τους δώσουμε. Οι συνταξιούχοι γεωργοί παίρνουν αυτές τις εξωφρενικές συντάξεις των 25 και 30-35 χιλιάδων δραχμών το μήνα, αν είναι δυνατόν. Ένοπλες δυνάμεις βρίσκονται σε αδυναμία έναντι των Τούρκων όπως λέγεται, διότι δεν έχουμε λεφτά να αγοράσουμε και άλλα αεροπλάνα. Τα σχολεία δεν βάφονται και δεν έχουν το χειμώνα πετρέλαιο, διότι δεν έχουμε λεφτά να αγοράσουμε πετρέλαιο, και αυτή η εικόνα διαιωνίζεται. Αλλά αυτό το οποίο θα ενδιέφερε κάποιον και ο λόγος που γίνεται αυτή η συζήτηση σήμερα και η ανάλυση, αν θέλετε κυρίες και κύριοι, είναι ακριβώς για να ανατρέξουμε λίγο εις το παρελθόν, διότι το παρελθόν κάνει το παρόν και το παρόν κάνει το μέλλον. Ένας γιατρός όταν εξετάζει ένα ασθενή, το πρώτο πράγμα το οποίο κάνει είναι τι? Παίρνει το ιστορικό του ασθενούς. Μετά το ιστορικό έρχεται η πιθανή διάγνωση και μετά τη διάγνωση έρχεται η θεραπεία. Όταν σήμερα η πατρίδα μας πάσχει οικονομικώς, πρέπει να αναλύσουμε λίγο το ιστορικό αυτού του προβλήματος, να δούμε πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο το οποίο φτάσαμε και εν συνεχεία να δούμε ποια είναι η πιθανή θεραπεία αυτού του φαινομένου του σημερινού, έτσι όπως λίγος πολύ όλοι το διαισθάνονται, πάρα πολλοί το μισοκαταλαβαίνουν και ολίγοι το ξέρουν καλά, πάρα πολύ καλά εκ των διοικούντων, αλλά ψευδόμενοι ασυστόλως και αποκρύπτονται στην αλήθεια, παραπλανούν τον ελληνικό λαό, έχοντας σαν αποτέλεσμα το φαινόμενο της Ελλάδος, το οποίο τι έκανε, εψήφισε 97% αριστερά. Είμαστε όπως βλέπετε εσείς, έτσι. Έχουμε δε σήμερα το εξής καταπληκτικό, ότι όπως και με την υπόθεση του Πασόκ που έχουμε τη δίκη, τον κύριο Τσοβόλα, ο οποίος συνέπραξε εις τα εγκλήματα του Πασόκ κατά της χώρας και τώρα βγήκε απ' έξω και τίποτα δεν γνωρίζει από αυτά τα οποία έπραξε, αλλά τώρα θα τα διορθώσει όλα. Έτσι έχουμε και την περίπτωση όπου ένα άλλο σημαίνον στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας θα δημιουργήσει μια άλλη πολιτική κίνηση, έτσι, ξεκάθαρα για να μαντρώσει λίγος πολύ αυτούς εκ της Νέας Δημοκρατίας, οποίοι ξεκάθαρα κατάλαβαν ότι η Νέα Δημοκρατία ήτανε και σήμερα που μιλάμε παραμένει ένα κεντροαριστερό κόμμα και ουδεμία σχέση έχει με την ελευθέρα οικονομία την οποία ευαγγελίζεται ο κύριος Μητσοτάκης, αλλά όταν ήρθε στα πράγματα σαν κυβέρνηση το 89 με όλους αυτούς τους κυρίους, έτσι, τι έκανε? Άλλαξε τους πρασινοφρουρούς από τις μεγάλες επιχειρήσεις τις οποίες είχε ουσιαστικά τότε κατά την αυτή την, αν θέλετε, μαγοπλαστική ικανότητα του Ανδρέα Παπανδρέου, της κοινωνικοποιημένης δομής της ελληνικής παραγωγής, και άλλαξε τους πράσινοφρουρούς και έβαλε τους μπλεφρουρούς. Και ερωτώ όλους αυτούς σήμερα της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι συνέπραξαν με αυτό το έγκλημα και τότε επίησαν την ίσα, γιατί δεν επαρετήθησαν τότε?
γιατί δεν είπαν ξεκάθαρα στον κύριο Μητσοτάκη, κύριε Μητσοτάκη, μιλάς περί φιλελευθέρας Νέας Δημοκρατίας. Γιατί δεν τον τηρείς αυτό το οποίο προεκλογικώς ανήγγειλες. Βεβαίως, θα μου πείτε, πού ζεις, στην Ελλάδα ζεις. Και επειδή ακριβώς, κύριε και κύριοι, ζω στην Ελλάδα, και επειδή ακριβώς με πονάει ο τόπος μου, και επειδή ακριβώς ξέρω πολύ καλά ότι η Ελλάδα έχει τεράστιες δυνατότητες μπροστά σε αυτό το οποίο οι κύριοι αυτοί διαπράττουν τα εγκλήματα κατά της χώρας, γι' αυτό σήμερα θεώρησα σκόπιμο, δεν ξέρω αν θα μας πάρει σήμερα ο χρόνος, αλλά θα μπορέσω να τα πω τηλεγραφικά, να δώσω την πλήρη εικόνα και αν χρειαστεί να επανέλθουμε την άλλη Παρασκευή και να συνεχίσουμε με λεπτομέρειες και αν θέλετε και ερωτήσεις και όπου θα μπορέσω να απαντήσω ευχαρίστως. Θα έλεγα σήμερα να μην δεχθώ τηλεφωνήματα, δεν ξέρω αν θα προλάβουμε προς το τέλος λίγο, για να μπορέσω να ολοκληρώσω την εικόνα. Αυτό το οποίο σε μια χώρα παίζει ρόλο είναι τι η χώρα παράγει, κυρίες και κύριοι. Αυτή είναι η ουσία του πράγματος. Αν θέλετε, το καλύτερο παράδειγμα είναι η Ελβετία, η οποία Ελβετία, όλοι γνωρίζουμε ότι έχει όλα τα λεφτά του κόσμου, αλλά αυτά είναι λεφτά τα οποία φυλάνε, τα λεφτά δεν παράγουν τίποτα. Αν θέλετε, αποδίδουν μερικούς τόκους, αλλά και αυτούς τους τόκους πρέπει να τους δίνουμε σε αυτούς που έχουν καταθέσει τα χρήματά τους. Αυτό το οποίο παράγει είναι το προϊόν. Παράγεται ένα προϊόν το οποίο κινείται, πρωτίστως διατρέφει τον κόσμο, και εκεί είναι ένα άλλο πολύ μεγάλο θέμα το οποίο θα μας φάει αρκετές εκπομπές, διότι πιστεύω ακραδάντως, αλλά αρκούντος έχω αποδείξει, ότι αυτό το οποίο σήμερα κυβερνάει τον τόπο σαν Ελλάδα, αλλά πρωτίστως την κοινή αγορά και την ανθρωπότητα, είναι το στρατηγικότερο προϊόν που λέγεται σόγια, και το οποίο την, αν θέλετε, κατά 80% δυνατότητα ελέγχου και διακινήσεως παγκοσμίως, περίπου 52% εντός των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και άλλο ένα 26-28% εκτός Αμερικής, στη Βραζιλία και στην Αργεντινή, αλλά πάλι αμερικανικά συμφέροντα. Αυτό λοιπόν το 80% της παγκοσμίου παραγωγής σόγιας το έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και με αυτό κατευθύνουν τις τύχες του κόσμου. Ξέρω ότι για πολλούς από εσάς αυτό ακούγεται κάπως έτσι περίεργο, πως είναι δυνατόν ένα γεωργικό προϊόν να έχει μια τόσο μεγάλη δύναμη. Επειδή όμως δεν είναι αυτό το θέμα μας σήμερα, θα μου επιτρέψετε να το αφήσουμε αυτό για άλλη φορά, αν και στο παρελθόν πριν πολύ καιρού έχω κάνει μια ανάλυση λεπτομερή του θέματος σόγια, δεν ξέρω πόσοι την ενθυμίστε αν την έχετε ακούσει, αλλά πρέπει να επανέλθω διότι είναι ένα από τα σοβαρότερα οικονομικά θέματα της ανθρωπότητας με τα οποία πρέπει να ασχοληθούμε και πρωτίστως πρέπει να ασχοληθεί ο τόπος μας. Όταν λοιπόν σαν αποτέλεσμα της οποιασδήποτε οικονομικής δομής σε μια χώρα είναι ξεκαθαρισμένο για τους γνωρίζοντες ότι αυτό το οποίο μετράει είναι το τι παράγει η χώρα αυτή, η παραγωγή είναι μια φυσική παραγωγή από πλευράς γεωργίας και κτηνοτροφίας, το γεωργοκτηνοτροφικών δηλαδή αποτέλεσμα της ανθρωπίνης ενασχολήσεως για την διατροφή των λαών και του λαού γενικώς σε μια χώρα, και εν συνεχεία το μεταποιητικό προϊόν του ανθρώπου. Παίρνουμε το σιδηρομετάλλευμα, το κάνουμε σίδηρο και με το σίδηρο φτιάχνουμε ένα δόρυ, με το οποίο δόρυ πολεμούσαν οι παλαιοί, και τώρα αντί για δόρυ φτιάχνουμε πολυβόλο ή φτιάχνουμε αεροπλάνο και πολεμούμε σήμερα, ή φτιάχνουμε ένα αυτοκίνητο με το οποίο κινούμεθα. Έχουμε λοιπόν δύο μεγάλες κατηγορίες παραγωγής. Έχουμε την γεωργοκτηνοτροφία που είναι το μεγαλύτερο σε πάρα πολύ μεγαλύτερο βαθμό οποιοδήποτε άλλο, και το μεταποιητικό προϊόν του ανθρώπου, το οποίο αν θέλετε σήμερα δεσπόζει και διέπει της κοινωνίας μας και γενικώς της ζωής μας, το ραδιόφωνο, η τηλεόραση, το τηλέφωνο, το αυτοκίνητο, το αεροπλάνο, τα οποία όμως σε τελική ανάλυση, αν κανένας τα αναλύσει και τα βάλει σαν μονάδες χρηματικές, θα δει ότι δεν είναι παρά ένα πάρα πολύ μικρό ποσοστό. Αν θέλετε δε και πιο συγκεκριμένα, η κοινή αγορά είναι
52% κτηνοτροφία, 25% περίπου γεωργία και 25% όλα τα άλλα. Και εάν η πατρίδα μας σήμερα έχει ένα τεράστιο πρόβλημα, το πρόβλημα αυτό το έχει διότι στο παραγωγικό μέρος βρίσκεται σε πάρα πολύ μεγάλη αδυναμία. 3 δισεκατομμύρια δολάρια είναι το έλλειμμά μας σε κρέας, γάλα, τυρί ετησίως. Δηλαδή δεν έχουμε ούτε να φάμε. Επανέρχομαι λοιπόν όμως στο παραγωγικό σημείο που παίζει το μεγάλο ρόλο σαν σύνολο δηλαδή φιλοσοφικής αντιμετωπίσεως και βλέπουμε εκεί τι, ότι το 1980 η Νέα Δημοκρατία με Υπουργό Οικονομικών τον κύριο Εύερτ, Υπουργό Αναπληρωτή τον κύριο Καλατζάκο, Αναπληρωτή Συντονισμού τον κύριο Παλαιοκρασά, Πρωθυπουργό τον κύριο Ράλι και Δικαιοσύνη στο Σταμάτη, έκανε έναν περιβόητο νόμο, τον νόμο 1083, ο οποίος επέτρεψε στις τράπεζες να κεφαλαιοποιούν και να ανατοκίζουν ανατρίμηνο κατόπιν της αποφάσεως της περιβοήτου της 289 της Νομισματικής Επιτροπής. Εκεί η Νομισματική Επιτροπή εψεύδωτο ξεκάθαρα, διότι το δικαιολογητικό που επέτρεψε αυτό στις τράπεζες, παρόλο που ο νόμος είναι δυνητικός, ότι η Νομισματική Επιτροπή δύναται να επιτρέπει στα πιστωτικά, δύναται, δυνητικόν αν θέλει. Και την ίδια ημέρα ακριβώς που ο νόμος έγινε, τα έχουμε ξαναπεί, αλλά παίζουν ρόλο, διότι θα δείτε εδώ τώρα σημεία και τέρατα. Την ίδια ημέρα που εξεδόθη ο νόμος αυτός, είναι και η ημερομηνία που συνεδρίασε η Νομισματική Επιτροπή, που πήρε την απόφαση, που την έγραψε, την καθαρόγραψε, την υπέγραψε, την κοινοποίησε σε μία ημέρα όλα αυτά. Έτσι λοιπόν, το ψέμα το οποίο είπε τότε η Νομισματική Επιτροπή είναι ότι αυτό το κάνουμε γιατί πρέπει οι τράπεζες, αφού κεφαλαιοποιούν και ανατοκίζουν στους πελάτες τους, να το κάνουν και σε αυτούς που δανείζουν. Αυτό ήταν ένα σύστορο ψεύδος από πλευράς ουσίας αριθμητικής, διότι η τράπεζα κεφαλαιοποιεί και ανατοκίζει ένα εξάμηνο στον καταθέτη της με ένα χαμηλό επιτόκιο. Άντε τώρα είναι 10-12, τότε ήταν 18 πόσο ήτανε, αλλά κεφαλαιοποιεί και ανατοκίζει ανατρίμηνο αποφάσεων, διότι ο νόμος λέει άνευ χρονικού περιορισμού και εδώ είναι το nobis et idem που λέγαμε στην αρχή, ότι δεν είναι δυνατόν για το ίδιο πράγμα να κάνεις, να αποζημιώνεσαι δύο φορές. Και ευτυχώς έχουμε επιτέλους την 96 του 96 απόφαση του Αρείου Πάγου, η οποία ουσιαστικά διευκρίνησε τα πράγματα συγκριτικά με την 27 του 88 και λέει ότι, θα σας διαβάσω το κείμενο, δεν επιτρέπεται αυτό να γίνεται μετά από 16 ολόκληρα χρόνια. Σε αυτό το ηθικό σημείο λοιπόν έχουμε το εξής, ότι έπρεπε οι τράπεζες να διαλέξουν τι, ή τον ανατοκισμό του συμβατικού επιτοκίου ή να πάνε στον τόκο υπερημερίας. Αλλά δεν είναι το δυνατόν, αφού αυτό το δικαίωμα της το έδινε ο νόμος, κακώς δηλαδή, διότι αυτή ήταν η μεγάλη προδοσία του κ. Εύερτ, αυτό σε διέλυσε τη χώρα, η Νέα Δημοκρατία δηλαδή, και το Πασόκ που διατήρησε το νόμο αυτό, και θα δείτε ποιοι ήταν εκεί οι διατελέσσοντες μέχρι σήμερα, διοικητές της Τραπέζης Ελλάδος, μετά το εξώδικο που έστειλα στο διοικητή και του ζητούσα να μας δώσει όλες τις διευκρινήσεις για να είναι ξεκάθαρα αυτά, να μην έχουν αντίλογο, είναι εδώ η απάντηση του διοικητού της Τραπέζης Ελλάδος κατόπιν της εξωδίκου προσκλήσεως που του απέστειλα. Οι κύριοι λοιπόν αυτοί, αν θέλετε και ονομαστικός, είναι οι διαπράξοντες το έγκλημα, το ηθικό έγκλημα από άλλες φιλοσοφίες, είναι όσον αφορά, λέει, απαντάει ο διοικητής ο κύριος Νικόλαος Παλαιοκρασάς σαν διευθυντής, εις απάντηση του εξωδίκου προς το διοικητή Τραπέζης Ελλάδος. Όσον αφορά το τελευταίο ερώτημά σας, σας παραθέτουμε τα ονόματα όσων διετέλεσαν διοικητές της Τράπεζας Ελλάδος κατά σειρά θητείας από το 80 και μετά. Και λέω 80, κυρίες και κύριοι, διότι το 81 μπήκαμε στην κοινή αγορά. Ξενοφών Ζολώτας, Γεράσιμος Αρσένης, Δημήτριος Χαλκιάς, Ευθύμιος Χριστοδούλου, Ιωάννης Μπούτος και Λουκάς Παπαδήμας. Ευτυχώς ο κύριος Παπαδήμας είναι ο μόνος ο οποίος ευαισθητοποιήθηκε κατόπιν του εξωδίκου το οποίο του έστειλα και αναγκάστηκε πλέον τον Ιούλιο του 1996, θα σας δείξω παρακάτω τι έγινε με την υπόθεση αυτή. Επειδή όμως φτάσαμε και 25 και πρέπει να σταματήσουμε για το διαφημιστικό διάλειμμα και για να χαράσω και λίγο τον κόσμο, διότι κοντεύω να ψηθώ εδώ,
Θα διακόψουμε για 5 λεπτά και θα επανέλθουμε. Συνεχίζουμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, και επειδή ο χρόνος είναι πάντα λίγος, θα τα πω λίγο έτσι πιο σύντομα για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε. Αυτό το οποίο ενδιαφέρει είναι από την Τράπεζα της Ελλάδος το εξής στοιχείο. Το πρώτο είναι το εθνικό χρέος από το 1980 μέχρι το 1995 σε δισεκατομμύρια δολάρια, όπου ήταν 4.365.000.000 δολάρια το χρέος το 1980 και το 1995 έγινε 34.623.000.000, δηλαδή κάπου 15.3 δισεκατομμύρια δολάρια εχρεώθημεν σε συνάλλαγμα αυτά τα 15 χρόνια. Με συγχωρείτε, 30.3 δισεκατομμύρια δολάρια. Εάν διαρρέσετε το 30 δια του 15 χρόνια, μας κάνει 2 δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο, και εάν διαρρέσετε δια των 250 ημερών, μας δίνει 2 δισεκατομμύρια δολάρια, 250 ημέρες, το 2 δισεκατομμύρια δολάρια είναι 500 δισεκατομμύρια δραχμές, και αυτά τα 500 δια των 250 περίπου εργασίμων ημερών, 5 ημέρες τη εβδομάδα, μας δίνει 2 δισεκατομμύρια ημερησίως. 2 δισεκατομμύρια λοιπόν ημερησίως εχρεώνανε την Ελλάδα, το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία επί 5 ημέρες την εβδομάδα επί 15 χρόνια. Στοιχεία της Τραπέζης Ελλάδος σε εξωτερικό χρέος. Και έχω και επίσης από το 1980 μέχρι το 1990, δυστυχώς, από την έκθεση του διοικητού της Τραπέζης Ελλάδος, δεν έχουν παρακάτω. Τώρα γιατί δεν έχουν τα παρακάτω δεν ξέρει, βέβαια με καθυστέρηση 6 ετών όταν δίνει στοιχεία στον κόσμο, καταλαβαίνετε τι σημαίνει. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το οποίο δίνω εδώ πέρα είναι ότι είναι άλλα 9 τρισεκατομμύρια σε δραχμές πλέον, και αν δερέσουμε 6, 15, 90, ομιλούμε δηλαδή για άλλα περίπου 600 δισεκατομμύρια, και 500 μας κάνει 1,100, δηλαδή 420 τόσα δισεκατομμύρια βάζανε τον ελληνικό, 4 δισεκατομμύρια 200 εκατομμύρια δραχμές ημερησίως επί 5 χρόνια, επί 5 ημέρες την εβδομάδα επί 15 χρόνια. Επαναλαμβάνω το νούμερο, κύριε και κύριοι, να μην γίνει καμιά παρεξήγηση, είναι 600 δισεκατομμύρια σε εσωτερικό χρέος και 500 δισεκατομμύρια σε εξωτερικό χρέος μας κάνει 1.3.100 δισεκατομμύρια δια των 250 εργασίμων ημερών το χρόνο, έτσι, μας δίνει 4.25.100, 4 τόσα δισεκατομμύρια δραχμές κάθε μέρα επί 5 ημέρες την εβδομάδα επί 15 χρόνια. Και ρωτώ εγώ τον κύριο Σιμίτη, κύριε Σιμίτη, δεν συμπράξατε με αυτό το κατόρθωμα όλα αυτά τα χρόνια? Η πολιτική αυτή την οποία ακολούθησε η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ επί 15 ολόκληρα χρόνια δεν είναι μια καταστρεπτική πολιτική η οποία έφτασε σε αυτά τα εξωφρενικά νούμερα τον ελληνικό λαό? Αλλά τώρα θα στραφώ και προς εσάς, κύριε και κύριοι, διότι και εσείς είστε ελληνικός λαός. Αφού είναι έτσι τα πράγματα, γιατί ξαναψηφίσατε κατά 97% αυτούς τους ίδιους ανθρώπους να κάνουν τι? Αλλά πέραν αυτού, διότι είναι πάρα πολλοί οι υποστηρικτές αυτής της καταστάσεως, έχω εδώ 10 Δεκάτου του 96, Express, Αυστρία, δυσκολίες προσαρμογής στις απαιτήσεις της οικονομικής ενώσεως, της Αυστρίας με την κοινή αγορά. Και λέει εδώ, 22 μήνες μετά την ένταξή της Αυστρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οικονομικά προβλήματα της χώρας αποδεικνύονται πολύ μεγαλύτερα από όσα μπορούσε κανείς να φανταστεί. Η ανεργία αυξάνεται, οι πτωχεύσεις φτάνουν σε επίπεδα ρεκόρ και οι εξαγωγείς αγωνίζονται να επιβιώσουν.
Και ενώ 2 μέρες απομένουν για τις πρώτες εκλογές της χώρας για το Ευρωκοινοβούλιο, το εκλογικό σώμα ρίχνει τις ευθύνες στις Βρυξέλλες, αφού σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες, το 57% των Αυστριακών πιστεύει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η βασική πηγή των προβλημάτων τους. Αλλά, όπως σας διάβασα κυρίε και κύριοι, από το 1980 είναι ακριβώς η χρονιά που η πατρίδα μας μπήκε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μου υπεσχέθησαν στην Τράπεζα της Ελλάδος ότι θα μου δώσουν και τα στοιχεία από το 1974 μέχρι και το 80, τα οποία δεν έχω σήμερα μαζί μου, και σε μια άλλη εκπομπή θα κοιτάξω να τα φέρω, διότι από αυτά τα οποία γνωρίζω, αλλά θέλω να έχω το χαρτί της τραπέζης να μην υπάρχει θέμα αντιδικίας και απόψεων του καθενός, δεν ξεπερνούσαμε το 1974 το 1 δισεκατομμύριο δολάρια. Δηλαδή, επί 153 χρόνια νεωτέρας ελληνικής ιστορίας, με 2 βαλκανικούς πολέμους, με 2 παγκοσμίους πολέμους, με την καταστροφή του 22, με τον χαμένο πόλεμο του 97, με τα ελληνοελληνικά σε όλες αυτές τις δεκαετίες, έφτασε η Ελλάδα να χρωστάει όλο και όλο 1 δισεκατομμύριο δολάρια, εάν το χρωστούσε. Είναι περίπου 700 εκατομμύρια δολάρια, αλλά ας πούμε 1 δις. Και μέσα σε αυτά τα 16 και 22 χρόνια κοινής αγοράς, υποτίθεται δημοκρατία, στην οποία δεν έχουμε, και αποδείξαμε ότι δεν έχουμε εκλογικός, και των πακτολών χρημάτων που υποτίθεται ότι εισραίουν από την κοινή αγορά εις την Ελλάδα, εφτάσαμε να χρωστάμε 35 φορές τόσα. Και ερωτώ, για της απλής λογικής, πώς γίνεται 153 χρόνια να χρωστάμε 1 δισεκατομμύριο δολάρια και μετά από 22 χρόνια να χρωστάμε 35 δισεκατομμύρια δολάρια σε εξωτερικό χρέος. Εάν λάβετε δε υπόψη ότι την εποχή εκείνη το εσωτερικό χρέος ουσιαστικά ήταν ανύπαρκτο, διότι ούτε ομόλογα ΕΤΒΑ υπήρχαν, ούτε αυτά τα γραμμάτια δημοσίου, αυτή η εξωφρενική απάτη η οποία υπάρχει, διότι τι θα πει γραμμάτια, ποια είναι η συναλλαγή μεταξύ του δημοσίου και ενός πολίτου. Τα γραμμάτια ευκολίες απαγορεύονται από τον νόμο. Κι όμως ο πρώτος παραβάτης των νόμων και του συντάγματος πρωτίστως είναι το ίδιο το κράτος. Αυτό λοιπόν το εξωφρενικό χρέος, διότι σας διαβάζω πάλι για να δείτε την κλίμακα αυτής της καταστάσεως, ενώ το 1980 το εσωτερικό χρέος ή το 473 δισεκατομμύρια δραχμές, το 1990 μετά από 9 χρόνια γίνεται 9 τρισεκατομμύρια 382, ουσιαστικά δηλαδή υυξήθη κατά 9 τρισεκατομμύρια δραχμές, κατά 9 τρισεκατομμύρια δραχμές μέσα σε 10 χρόνια. Άρα κυρίες και κύριοι, σε αυτή τη χώρα κάτι πάρα πολύ στραβό συμβαίνει, και ξεκινάει, γιατί αυτό είπα στην αρχή, το καθαρός φιλοσοφικό μέρος, ότι δεν είναι δυνατόν το ίδιο το κράτος να μην τηρεί αυτούς τους απλούς κανόνας δικαίου, τους οποίους ο οποιοσδήποτε υγιής άνθρωπος, ψυχείται και σώματι και εγκεφάλου, δέχεται ότι έτσι είναι, διότι το δίκαιο είναι ένα φυσικό συνέστημα του ανθρώπου. Δεν έχει σπουδάσει ο κοινός άνθρωπος νομικά, ούτε δίκαιον. Αλλά εις τα μεγάλα δικαστήρια, στα κακουργήματα πρωτίστως, δικάζει τι? Ο ένορκος. Το απλό αίσθημα δικαίου του φυσιολογικού ανθρώπου. Και ερωτώ τον κύριο Ξενοφόντα Ζολώτα, τον κύριο Αρσένη, τον κύριο Χαλκιά, τον κύριο Χριστοδούλου, τον κύριο Μπούτο και τον κύριο Παπαδήμα, όταν εξεδόθη η απόφαση η 289 της Νομισματικής Επιτροπής, όταν εξεδόθη, που ήταν διοικητής Τραπέζης Ελλάδος, το 80 ήταν ο κύριος Ζολώτας, γιατί το εινέχθη και δεν είπε τίποτα στον ελληνικό λαό. Εφτάσαμε στο εξωφρενικό σημείο να στέλνω εξώδικο εις τον διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος,
Αναστάς 5 Μαρτίου του 96 και λέω ότι πρέπει εντός 10 ημερών ορίζεται από το Σύνταγμα να μου απαντήσεις, κύριε. Αλλιώς θα πράξω τα νόμια και θα τα πράξω από υποχρέωση ως Έλλην πολίτης. Και απαντά ο κύριος διοικητής της Τραπέζης Ελλάδος στις 15 Μαρτίου ακριβώς, μέσα σε 10 μέρες. Απάντησε σε απάντηση που πάνω ετήσια σε γνωρίζουν τα ακόλουθα. Και δίνει τις απαντήσεις, αλλά το λεπτό σημείο, κύριε και κύριοι, είναι ότι ενώ εις το άρθρο 6, παράγραφος Α του ιδίου νόμου, λέει ότι ειδικότερον η Τράπεζα της Ελλάδος εκδίδει ειδικοτέρας οδηγίας όσον αφορά τις σχέσεις των τραπεζών προς αλλήλας προς την Τράπεζα της Ελλάδος και προς την πελατεία των και να φροντίζει για την πιστή τήρηση των, εκδίδει ειδικοτέρας οδηγίας, αυτές τις ειδικότερες οδηγίες δεν τις εξέδωσε η Τράπεζα της Ελλάδος ποτέ. Εν αντιθέσει, κατόπιν ερωτήματος μιας τραπέζης το 87, τι θα γίνει και πώς θα εφαρμόσουμε τη 289, μια τράπεζα ρωτάει, κύριε, θα κλέβουμε τον κόσμο, και απαντάει η Τράπεζα της Ελλάδος, ο κύριος Ιωάννης Καμάρης, όχι, δεν έχετε δικαίωμα να κλέβετε τον κόσμο. Και 24 ημέρες μετά, ο ίδιος άνθρωπος αναστέλει αυτή, αποσύρει αυτή, ανακαλεί κατά το ορθότερο αυτή την εγκύκλιο και έκτοτε ουδέν εγένωτο. Αλλά ο του θαύματος πλέον, κατόπιν της μεγάλης πιέσεως την οποία ασκήσαμε, στις 16 Ιουλίου του 1996, ο διοικητής της Τραπέζης Ελλάδος, ο σημερινός, και προς τιμήν του είναι αυτό το οποίο λέω, πράξη διοικητού αριθμός 2393, 15 Εβδόμου του 1996, άρθρον 1 του νόμου κτλ., επιτόκιο υπερημερίας για τις χορηγήσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων σε δραχμές και σε συνάλλαγμα. Ο διοικητής Τραπέζης Ελλάδος, αφού έλαβε υπόψη κτλ., την απόφαση της Νομισματικής Επιτροπής 289 της 30 Δεκάτου του 80, την ημέρα δηλαδή που εξεδόθη ο νόμος, αποφάσισε να καθορίσει τα εξής. Το επιτόκιο υπερημερίας να μην είναι παραπάνω από 2,5 εκατοστιαίες μονάδες ετησίως. Η συχνότητα ανατοκισμού δεν μπορεί να υπερβαίνει αυτή που έχει συμφωνηθεί, ουσιαστικά πάει περίπατο το τρίμηνο, και τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να ενημερώνουν τους δανειοδοτούμενους αναλυτικά και με σαφήνεια. Αυτό το πράγμα εδώ πέρα ουσιαστικά τι λέει? Ότι πάμε τώρα στο ηθικό και στο φιλοσοφικό μέρος. Λέει η Τράπεζα της Ελλάδος ότι από 1 Αυγούστου, ουσιαστικά δηλαδή κάνει μια έμεση αποδοχή, ότι εμείς μέχρι 31 Εβδόμου του 96 κλέβαμε τον κόσμο, αλλά από 1 Αυγούστου του 96 αποφασίσαμε να σταματήσουμε να κλέβουμε τον κόσμο. Ερωτώ λοιπόν τους διατελέσσοντας διοικητάς της Τραπέζης Ελλάδος, αυτά τα στοιχειώδη της ηθικής και του δικαίου απέναντι στον Έλληνα πολίτη, και πρωτίστως θα φτάσω τώρα στο θέμα της παραγωγής, αυτά πώς τα αντιμετωπίσατε? Δεν πήρατε ποτέ το χαρτί και το μολύβι να κάνετε τις πράξεις και να διαπιστώσετε ότι το 1 εκατομμύριο σε 20 χρόνια γίνεται 1 δισεκατομμύριο και ότι καμία επιχείρηση δεν έχει την ικανότητα δια της παραγωγικής της διαδικασίας να καλύπτει αυτά τα εξωφρενικά ληστρικά επιτόκια τα οποία ουδαμού στην ανθρωπότητα υπάρχουν? Και υπενθυμίζω, κυρίες και κύριοι, ότι ο Αριστοτέλης ξεκάθαρα λέει ότι πάντων δεινών τόκος εστίν. Δια αυτής της διαδικασίας, αυτή δηλαδή της εξωφρενικής χρεώσεως της χώρας, όπου από τη μία έχουμε ένα κράτος το οποίο προσλαμβάνει άνευ σκέψεως ανθρώπους στο δημόσιο, δημιούργησε την ψυχοσύνθεση του Έλληνος να πιστεύει ότι μόλις διορίσει το παιδί του δημόσιο υπάλληλο λυθήκανε όλα τα προβλήματά του, ενώ στην ουσία τότε αρχίζουν τα προβλήματα του παιδιού του και του ιδίου του εαυτού του. Να φτάσει λοιπόν να διορίζει το δημόσιο χιλιάδες ανθρώπους, δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους, και υπενθυμίζω, κυρίες και κύριοι, ότι το 1950 οι δημόσιοι υπάλληλοι στην πατρίδα μας ήσαν 52.000 και σήμερα έχουν φτάσει αισίως στις 800.000. Το 50 ήταν 8 εκατομμύρια ο πληθυσμός της πατρίδος μας και το 1996 είναι 10 τόσο. Δηλαδή, αυξήθηκε ο πληθυσμός κατά 25%,
και οι 52.000 αντί να αυξηθούν και να γίνουν 65, γίνανε 800.000, δηλαδή ένα νούμερο το οποίο δεν υπάρχει πουθενά στην ανθρωπότητα. Για αυτές τις διαδικασίες εδιελήθη, κυρίες και κύριοι, η παραγωγή της χώρας. Εδιελήθη αυτό το οποίο, όπως έφερα το παράδειγμα της Ελβετίας, όπου η Ελβετία δεν είναι αυτό το οποίο πιστεύετε, αλλά μια τεράστια βιομηχανική χώρα, ξέρετε όλοι τα ελβετικά ρολόγια, αλλά ξέρετε πρωτίστως ότι η Ελβετία δεν έχει θάλασσα, και παρόλο που δεν έχει θάλασσα, οι καλύτερες ναυτικές μηχανές του κόσμου γίνονται στην Ελβετία, η Σούλτσερ. Όπως επίσης και μία από τις μεγαλύτερες μονάδες παραγωγής ηλεκτρικών μηχανημάτων και τα λοιπά, και πλήστα όσα. Δηλαδή η Ελβετία είναι μία γεωργική, διότι έχετε διόρυγκες στη τηλεόραση, κτηνοτροφική χώρα, όπου οι αγελάδες παίζουν εκεί πέρα κουτουλιές, με εκείνα τα μεγάλα κουδούνια που κρέμονται, και μία βιομηχανική χώρα. Ως εκ τούτου, όταν η Ελβετία εξαρτάται από την γεωργοκτηνοτροφία της και από τη βιομηχανία της να επιβιώσει, καθώς καταλαβαίνετε το πόσο μάλλον η πατρίδα μας έχει πολύ μεγαλύτερη ανάγκη αυτής της πρωτογενούς γεωργοκτηνοτροφικής παραγωγής και της συνεχίσεως της βιομηχανικής παραγωγής, την οποία είχε μέχρι και τη δεκαετία του 70. Διότι εάν παρακολουθήσετε και θέλετε να είσαστε έντιμοι με τους εαυτούς σας και αφήσετε τη λογική σας, κυρίες και κύριοι, να υπερνικήσει το συναισθήματό σας, θα διαπιστώσετε ότι οι κολοσσιαίες βιομηχανικές μονάδες της χώρας, οι οποίες υπήρχαν μέχρι και της μεταπολιτεύσεως, έπαψαν πλέον να υπάρχουν. Πυραγή Πατραϊκή, Αιγαίο, Βόμβικας, Χροπή, Ελβίν, Ερφίλ, η Αχάια Κλάος τώρα, ο Βοκτάς, ο Κυρίτσης, ο οποίος είναι μια κατάσταση λυπηρά αν φτάσουμε στις λεπτομέρειες. Σήμερα ο Μπουτάρης και τα λοιπά και τα λοιπά, αυτές που λίγο πόσες φορές τα έχω πει, αλλά και θα τα ξαναλέω, κυρίες και κύριοι, διότι είναι τελείως ανέντιμο και ανήθικο στο φιλοσοφικό του θέμα αυτή η κατάσταση η οποία επικρατεί σήμερα, η οποία διαιωνίζεται από τους ίδιους ανθρώπους με την ίδια μεθοδολογία και με τις ίδιες διαδικασίες, και να φτάνουμε σήμερα σε αυτό το εξωφρενικό σημείο και να αποδεικνύουμε δια των εγγράφων της τραπέζης της Ελλάδος ότι επί 5 ημέρας την εβδομάδα και επί 50 εβδομάδες το χρόνο και επί 15 χρόνια πάνω από 4 δισεκατομμύρια δραχμές ημερησίως ήταν η ζημιά την οποία προξενούσαν εις τον ελληνικό λαό, προσέξτε, εις τον ελληνικό λαό αυτοί οι κύριοι τους οποίους δυστυχώς ξαναψηφίσατε. Εδώ θα ήθελα πάλι να ευχαριστήσω αυτούς τους λίγους, αλλά όχι λίγους, αρκετούς, όσοι εν πάση περιπτώσει εψήφισαν το κόμμα του ελληνισμού και κατάλαβαν αυτά τα οποία λέμε και έβαλαν τη λογική τους πάνω από το συναίσθημά τους. Η πατρίς μας, κυρίες και κύριοι, κινδυνεύει. Εμείς προφανώς ρίξαμε ένα τουρκικό αεροπλάνο και μετά από μια μέρα οι Τούρκοι προφανώς ρίξαν ένα ελληνικό αεροπλάνο. Αυτές οι αντεκδικήσεις επάνω από την θάλασσα του Αιγαίου, αυτό το σημαντικότατο σημείο του ελληνισμού από αρχαιοτάτων χρόνων, και το θέμα της Μακεδονίας και το θέμα της Θράκης και το θέμα της Ηπείρου, είναι πράγματα τα οποία εξαρτώνται ξεκάθαρα και μόνο από την πρωτογενή γεωργική και κτηνοτροφική παραγωγή και από την βιομηχανική παραγωγή. Η αποβιομηχάνηση της χώρας είναι ένα γεγονός και αυτό είναι έργο της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Η διάλυση της βιομηχανίας σε όλους τους τομείς είναι ένα σχέδιο το οποίο κάποιοι σκεφτήκανε και βρήκανε τον μοναδικό τρόπο να το εφαρμόσουν πλέον εις το να πετύχει, διότι όλα αυτά τα χρόνια το μεθόδευαν, αλλά απετύχανε. Και το επέτυχαν αυτό δια νόμου, τον οποίον αυτός ο ανέντιμος και ανήθικος άνθρωπος, ο Εύερτ, έφτιαξε το 1980 σαν υπουργός οικονομικών, και δεν με ενδιαφέρεται που αγανακτείτε, δεν με ενδιαφέρει μέχρι που αγανακτείτε κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, διότι η πατρίδα μας είναι πάνω από το συναίσθημά σας. Αυτός το ανήθικος και ανέντιμος άνθρωπος, το οποίος ανήθικος και ανέντιμος και ο Παπανδρέος συνέχισε και όλοι αυτοί μαζί,
έφτασαν στη χώρα σήμερα που μιλάμε, πέρασε μία ημέρα ακόμα και ο ελληνικός λαός χρεώθηκε, τώρα βέβαια δεν είναι 4 τα δισεκατομμύρια, αυτός είναι ο μέσος όρος. Τώρα πλέον είμαστε στα 6, στα 7 δισεκατομμύρια δραχμές ζημιά ημερησίως. Και τίθεται το ερώτημα, πού θα πάει αυτό. Εγώ προτείνω ξεκάθαρα στον κύριο Σιμίτη να ακούσει και μερικές άλλες φωνές, ας μην είχαν τόσο μεγάλο εκλογικό αποτέλεσμα, και αφού ακούσει να σταθμίσει. Η πατρίδα μας έχει τις δυνατότητες. Τίθεται το ερώτημα, αυτοί έχουν αυτιά να ακούσουν? Διότι εάν είναι ξεκάθαρα έξωθεν εντελόμενοι, σαφώς βέβαια δεν έχουν αυτιά να ακούσουν, αλλά αν έχουν την ελαχίστη, θα έλεγα, τσίπα μέσα τους για το καλό του τόπου, θα έπρεπε να ακούσουν και θα έπρεπε να βάλουν να ακούσουν την εκπομπή της κυρίας Κανέλη την προχθεσινή για το θέμα πρωτίστως Βάμβαξ. Και επειδή το θέμα Βάμβαξ, κυρίες και κύριοι, είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα και σημαντικό για την πατρίδα μας, εγώ σας υπόσχομαι θα σας κάνω μια πλήρη ανάλυση του τι σημαίνει βάμβακο παραγωγή. Είμαστε η μοναδική χώρα της Ευρώπης η οποία παράγει μπαμπάκι, εξαιρέσει μιας μικροτάτης παραγωγής την οποία έχει η Ισπανία, λίγος πολύ το 10% έως 20% ανάλογα των περιστάσεων της Ελλάδος. Αν υπολογίσετε ότι η Ισπανία είναι σε μέγεθος σχεδόν 3,5 φορές όσο η Ελλάδα. Αν όχι, ναι, 4 φορές σχεδόν. Όχι, 3,5 φορές, σωστά. 3,5 φορές. Το συμπέρασμα είναι λοιπόν ότι η Ελλάδα, αυτός ο απλός Έλλην γεωργός και κτηνοτρόφος, έχει επιτελέσει θαύματα. Και αν δεν ήταν, κυρίες και κύριοι, αυτοί οι απλοί άνθρωποι, οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι, διότι τώρα η ώρα μας πέρασε, αυτή τη συζήτηση θα τη συνεχίσουμε και την ερχομένη Παρασκευή, να δώσω ολοκληρωμένες εικόνες για τον οποιονδήποτε καλόπιστο αλλά αμφισβητούντα, να δώσω συγκεκριμένες εικόνες αριθμητικές οι οποίες θα χτυπήσουν τη λογική σας, να καταλάβετε ότι η χώρα εξαρτάται, αλλά δεν ξέρω για πόσο ακόμα, από αυτούς τους ελαχίστους γεωργούς και κτηνοτρόφους που είναι το τελευταίο αποκούμπι μας, που πρέπει ως σαν κόρινο οφθαλμού να τους διατηρήσουμε, διότι αν καταφέρει ο κύριος Σιμίτης με την παρέα του και η Νέα Δημοκρατία όπως το κατάφερε με την παρέα της να διαλύσει και το τελευταίο αποκούμπι στηρίξεως της παραγωγής, άρα και της οικονομίας της χώρας, καταφέρουν και διαλύσουν και τους τελευταίους γεωργούς και κτηνοτρόφους, τότε, κυρίες και κύριοι, η κατάσταση δεν θα είναι αναστρέψιμος. Μία βιομηχανία μπορείτε να τη φτιάξετε, να την γκρεμίσετε και να την ξαναφτιάξετε. Αλλά μπορώ να σας διαβεβαιώσω, επειδή γνωρίζω καλώς το θέμα, ότι όταν χαλάσετε ένα κοπάδι και χαλάσετε και το τσοπάνι του, αυτό το κοπάδι δεν ξαναγίνεται. Οι δυνατότητες της χώρας είναι τεράστιες. Αλλά ο χρόνος για να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε αυτές τις δυνατότητες είναι πλέον πάρα πολύ λίγος. Θα σας παρακαλέσω ιδιαιτέρως να σκεφτείτε πολύ αυτά τα οποία σήμερα σας είπα. Να πάτε στην Τράπεζα της Ελλάδας να πάρετε και εσείς τα στοιχεία. Ή όποια από εσάς αμφισβητείτε και αμφιβάλλετε, να τηλεφωνήσετε στο Κεντρικό Γραφείο του Κόμματος Ελληνισμού στο 2280 820 και στο 20 111 62, να σας στείλουμε ή τηλεπίες, τηλεφωτοτυπίες, δηλαδή τα λεγόμενα fax, ή να σας τα στείλουμε ταχυδρομικώς μια πλήρη σειρά όλων αυτών των χαρτιών, να καταλάβετε ότι δεν είναι δυνατόν μια χώρα να διαλύει τον ίδιο τον εαυτόν της και ταυτοχρόνως οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι το κάνουν αυτό να ισχυρίζονται ότι θα σώσουν τον τόπο. Είναι πολύ λυπηρό, κύριε και κύριοι, και πιστέψτε με, θλίβω με τα μέγιστα που αναγκάζομαι να λέω τόσο σκληρές και βαριές κουβέντες για ανθρώπους τους οποίους κάποτε ατένιζα έτσι κι εγώ με δέος, διότι η καρέκλα του Πρωθυπουργού και η καρέκλα του Υπουργού και ούτω καθεξής για μένα ήταν ιερά σημεία του τόπου.
Δυστυχώς, όπως πέρναγαν τα χρόνια, διαπίστωσα ότι αυτές τις ιερές καρέκλες, δυστυχώς, τις καταλαμβάνουν άνθρωποι οι οποίοι δεν το αξίζουν. Και δεν το αξίζουν, κυρίες και κύριοι, όχι από πέρας ικανότητος, διότι είναι ικανότατοι, αλλά δεν το αξίζουν από πέρας ηθικής, διότι είναι ανήθικοι. Ο Πλάτων στην Πολιτεία του ξεκάθαρα λέει ότι αν δεν φιλοσοφήσεις οι βασιλείς και δεν βασιλεύσεις οι φιλόσοφοι, γνησίωστε και ικανός και δεν ξυμπέσει εις ταυτόν πρόσωπον δύναμις τε πολιτική και εξουσία και φιλοσοφία, δεν θα πάψουν τα δυνάτων πόλεων δοκό δε και ολοκλήρου της ανθρωπότητας. Και επειδή η γνησιώτης και η ηθική και η αγάπη και όλα αυτά είναι ξεκάθαρες έννοιες, ήθελα να ξέρω οι κύριοι κρατούντες, εάν αγαπούν αυτόν τον τόπο, εάν πονούν αυτόν τον τόπο, εάν διαισθάνονται την ηθική υποχρέωση έναντι αυτού του ελληνικού λαού, ο οποίος μοχθεί καθημερινώς, και αν εντίμως και όχι μόνο εκ των ικανοτήτων τους θα πράξουν κάτι για να σταματήσει αυτός ο κατήπορος, ο οποίος δυστυχώς μας οδηγεί με ηλιγιώδη ταχύτητα στην καταστροφή. Κυρίες και κύριοι, είμαι υποχρεωμένος να σταματήσω. Την ερχομένη Παρασκευή θα συνεχίσουμε αυτή την υπόθεση, διότι θέλω να γίνει σε όλους σας ξεκάθαρο το σημείο αυτό της παραγωγής εν σχέση με την οικονομία, ότι είναι ο μοναδικός δρόμος να σωθεί ο τόπος. Ευχαριστώ πολύ.